είσοδο και βλέπω, άκουσα το θόρυβο, πανικοβλήθηκα βέβαια. Βλέπω τον κάποιον με ένα ρόμπαλο που χτυπάει κάποιον και πέφτει κάτω. Θα ήταν ο κύριος που χτύπησε. Και τους πυροβολισμούς και γίνανε καπνός. Δεν είδα τίποτα άλλο. Πανικοβλήθηκα, μπήκα μέσα. Αυτά. Φοβήθηκα βέβαια. Τι ώρα έγινε ακριβώς, ξέρετε? Τι ώρα ήταν ακριβώς? Δεν πρόσεξα καθόλου. Μέσα στο δάστημα και άκουσα φωνή. Ήμουν εδώ στο ταμείο και πληρώνα και οι γυναίκες μου φώναρταν, μπήκαμε στο μαγαζί και κοίταξα από το ταμείο το τζάμι και είδα έναν λιλά παντζέρο τετράπορτο να κάνει πισινή πίσω από το αυτοκίνητο. Και όταν έκαμε πισινή μπροστά πίσω 2-3 φορές και κατάφερε διότι συντζάλα αυτή τη στιγμή, ο συνοδηγός βγήκε έξω και πρόταξε έναν όπλο και έπαιξε 2 φορές πάνω στο αυτοκίνητο του συγκριτάρου. Εγώ ήμουν έμπος να τρέξω έξω να βοηθήσω και μάλιστα είχα αγοράσει και ένα τσεκούρι που είχα στο χέρι και λίγο πιο δυνατά και. Μόλις όμως είδα το όπλο, σταμάτησε. Σταμάτησε το λιβόν. Όταν έβγαλε το όπλο, το λιβόν. Σιγά σιγά αυτός έκανε πισινή, ύστερα έφυγε, έκαμε αριστερά και έφυγε ανατολικά. Εδώ, μπροστά από τα αυτοκίνητα, υπήρχε τραυματίας. Δεν τον είδα, είδα τη φάση μετά που άκουσα ότι χτυπήθηκε ο συνοδηγός. Ούτε τον είδα το συνοδηγό, ούτε τη φάση που χτυπήθηκε. Εγώ είδα που έκαμε πίσω, έφυγε έξω και έκαμε.